οποία η γυναίκα Χαναναία, εννοείται, ειδωλολάτρησα, η οποία είχε μία κόρη, η οποία ήταν δαιμονισμένη. Και πάρα πολύ φυσικό ήταν να υποφέρει αυτή η μητέρα, μαζί με την κόρη βέβαια. Εκείνη σαν δαιμονισμένη βέβαια δεν καταλάβαινε όταν το δαιμόνιο την τυραννούσε και την έθλιβε, αλλά η μητέρα βλέποντα το παιδί της σε αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα ήταν άρρωστη για πολλά χρόνια, η πληγή της μητέρας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φλέγουσα και οπωσδήποτε θα πήγε σε γιατρούς, θα έτρεξε εδώ εκεί. Θεραπεία μηδέν. Ήκουσε ότι στο Ισραήλ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προφήτης, ο οποίος κάνει θαύματα και δαιμόνια βγάζει και ασθένειες θεραπεύει, αμαρτωλούς συγχωρεί, τους πάντας δέχεται, κανέναν δεν διώχνει. Πήρε το θάρρος, σου λέει, αυτός είναι ο σωτήρας μου, σε αυτό θα τρέξω. Το βλέπω στην πράξη, να κάνει τόσες θεραπείες, τόσα καλά. Και ήρθε με πολύ πίστη. Ήρθε και τον προσκύνησε τον Χριστό μας και του λέει, Κύριε, η φυγάτηρ μου, λέει, κακός, δηλαδή πολύ δαιμονίζεται και υποφέρει τρομερά και θεραπεία από ποθηνά. Παρακαλώ, σε οικετεύω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, κάνε τη θεραπεία, κάνε το θαύμα σου και στο δικό μου κορίτσι. Και φαίνεται ότι τον πίεζε το Χριστό, τον έθλιβε, τον κούραζε, αλλά δεν κουράζει το Κύριος. Και στη συνέχεια οι μαθητές, βλέποντας την Χαναναία να ακολουθεί με τόση επιμονή και νομίζοντας ότι τον Κύριο τον στεναχωρεί και τον κάνει κακό, τον παρεκάλεσε να την απολύσει, να τη διώξει, να μην τη δεχθεί, να τελειώσει το θέμα της με το να τη διώξει. Αυτή όμως ήρθε περισσότερο, με περισσότερη επιμονή και τον παρακαλούσε, έπεφτε στα πόδια του, του έλεγε, κάνε έλεος. Είπε στους Αποστόλους του ότι δεν ήρθα εγώ εδώ κάτω στη γη να θεραπεύσω αλλοτρίους ή μη μόνον τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ, επειδή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν νομίζω ότι ήταν τα παιδιά τα αποκλειστικά και τα κατεξοχήν του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι δεν ήταν τίποτε. Μόλις είδε ότι είπε αυτά ο Κύριος στους Αποστόλους, μα ο Κύριος είχε το σκοπό του που του είπε αυτό, το ότι εγώ ήρθα μόνο για τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ και δεν ήρθα για σας, το έκανε αυτό για να προκαλέσει περισσότερο τη γυναίκα να πέσει με περισσότερη θερμότητα, να αναπτύξει την μεγάλη της πίστη, να θεατρήσει τους γραμματείς και φαρισαίους που ενομίζονται ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν παιδιά του Θεού και οι νομομαθείς και οι υπάκουοι του Θεού.
Και όταν ο Κύριος είπε αυτά τα πράγματα, ότι για τα πολλολότα του οίκους δεν ήλθω, και ουκέστη καλών, δηλαδή λέει, τον άρτον τον τέκνο και βαλήν της κυναρής, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, λέει, τώρα να πάρω τη θεραπεία την οποία έχω να δώσω στα παιδιά του Ισραήλ και να το δώσω στα κοινάρια τα οποία ελογίζονται οι αλότεροι, οι έξω από την πίστη του Ισραήλ, οι ειδωλολάτρες. Όταν αυτή ήκουσε τον Κύριο να λέει αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι πόνεσε πολύ και με τον φόβο μήπως αποτύχει της μεγάλης αυτής θεραπείας, αυτού του μεγάλου καλού, αυτή τη λύτρωση που προσδοκούσε να τύχει από τον Κύριο, έπεσε κάτω στα πόδια του και είπε: «Ναι, Κύριε, πράγματι, ότι εμείς είμαστε κοινάρια και ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά τα κοινάρια πολλές φορές τρώγουν, λέει, τα ψυχία, λέει, αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών», σαν έλεγε ότι ψύχολα δώσε και μένα, μια και λογίζομαι κοινάριο και ότι δεν είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά αυτά του Ισραήλ, τα διαλεχτά. Και όταν είδε ο Κύριος ότι έχει τόση μεγάλη πίστη, αμέσως της είπε να γίνει ό,τι επιθυμείς. Και από τη στιγμή εκείνη, το κορίτσι της έγινε καλά. Εθριάμβευσε η πίστη της.